Με τον Τσίπρα, άμα βρεθείτε... Με τον Τσίπρα θα του πω, κάτσε πίσω, Αλέξη μου, να μάθεις. Όλη η ζωή μπροστά σου είναι. Είσαι ακόμα νέος άνθρωπος, σαραντάρης. Κάτσε να μάθεις λίγο. Πότε θα μάθει, αν δεν δοκιμάσει, τι να μάθει. Να το βάλουμε στην κυβέρνηση, να πάρει ένα υφυπουργείο, να μάθει, να δει πώς είναι η δημόσια διοίκηση, να δει πώς είναι να διοικείς κόσμο, πώς είναι να παίρνεις αποφάσεις. Πώς είναι να δίνεις γραμμή και να την ακολουθούν. Γιατί τώρα δίνει γραμμή και δεν την ακολουθεί κανένας. Όταν ακόμα δεν είναι κυβέρνηση, ως αντιπολίτευση, που περιμένουν όλοι να γίνουν κυβέρνηση και ακόμα δεν συμφωνούν και ο καθένας λέει το δικό του, όταν θα πρέπει να μοιραστεί η εξουσία, εκεί θα γελάσει ο κάθε πικραμένος. Οι Έλληνες πρέπει να το σκεφτούν πάρα πολύ. Δεν διορθώνουμε 30 χρόνων λάθη κάνοντας ένα μεγαλύτερο λάθος. Άρα το πρόβλημα κατ' εσέ δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ ως πολιτική, ως αυτό. Όχι. Είναι ότι ο αγαπητός Αλέξης βρέθηκε αρχηγός ενός πολύ μικρού κόμματος ως πολιτικό λάθος του κυρίου Αλαβάνου. Και λέω πολιτικό λάθος γιατί αμέσως τον άδειασε και έφυγε. Άρα ο ίδιος παραδέχτηκε ότι ήταν λάθος του. Και μετά φούσκωσε λόγω των συγκυριών. Δεν έχει δοκιμαστεί κάπου για να μπορέσει να μας πείσει ότι μπορεί να βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά τώρα, που είναι η πιο δύσκολη στιγμή της Ελλάδος από τον πόλεμο και μετά. Με αρχηγό τον κύριο Τσίπρα, με πρωθυπουργό τον κύριο Τσίπρα, δεν στηρίζω κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Θα μου πεις γιατί. Για τον απλούστατο λόγο ότι δεν υπάρχει καμία ένδειξη στο βιογραφικό του κυρίου Τσίπρα ότι μπορεί να καταφέρει να κάνει τη δουλειά του πρωθυπουργού. Ναι, όλα είναι θέμα βιογραφικού. Ευκαιρία δεν μπορεί να έχει. Είναι... Μα οι άλλοι είχαν όχι μία και δύο, είχαν πολλές και απέδειξαν ότι είναι ανίκανοι. Άκουσε με. Ευκαιρία μπορεί να έχει, αλλά όχι εις βάρος της ύπαρξης ενός ολόκληρου λαού. Όταν κάποιος λέει, ο οποίος είναι στα πρόθυρα της εξουσίας, εγώ μονομερός θα σκίσω το μνημόνιο, αν είσαι 17 χρονών και πάνω, καταλαβαίνεις ότι είτε σε κοροϊδεύει, σου λέει ψέματα και θα κάνει άλλα, ή δεν κάνει για τη δουλειά. Ενδεχομένως θα στηρίξω και μια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, αλλά χωρίς τον Τσίπρα πρωθυπουργό και αφού αλλάξει την ατζέντα και πούμε αλήθεια στον κόσμο. Ποιον θα έβλεπες, ας πούμε, άλλον εκτός από τον Τσίπρα επικεφαλή στο ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε? Τον Τραγασάκη, τη Δούρου, τον Λαφαζάνη, το Σταθάκη. Θεωρείς ότι έχουν την εμπειρία, ότι είναι... Καταρχήν έχουν δουλέψει στη ζωή τους. Έχουν, όπως λέμε, ένσημα. Έχουν διοικήσει κάπου κάτι, έχουν κάνει κάτι. Είμαι σίγουρος ότι θα μπούμε στη Βουλή. Είμαι 100% σίγουρος. Ο κόσμος μας θέλει. Θέλω να με εμπιστευτούν, γιατί είναι λόγος τιμής και λόγος ζωής ότι δεν θα προδώσω.